Η Κρήτη δεν είναι μόνο Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος και Λασίθι. Η Κρήτη είναι και βέβαια έχουμε ανθρώπους κριτικούς σε όλον τον κόσμο. Πόσο μάλλον άνθρωποι οι οποίοι παράγουν έρευνα, παράγουν ένα σημαντικό έργο και έχουν μία πολύ σημαντική θέση σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Η κυρία Ειρήνη Λιάγη, κριτικής καραγωγής, θα μας μιλήσει αναφορικά με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα της πανδημίας και βέβαια περιμένουμε πώς και πώς πότε θα βγει αυτό το πολυπόθητο εμβόλιο που θα λύσει τα χέρια της ανθρωπότητας. Σύνδεση ευθύς αμέσως με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το γραφείο της κυρίας Ειρήνης Ηλιάκη, είναι λοιμοξιολόγος, λέκτορας ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο επιστήμονας. Κυρία Ηλιάκη, καλησπέρα σας από Ηράκλειο, καλησπέρα σας από Κρήτη. Δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. 11.30 το πρωί. Είναι 11.30 το πρωί. Σας βγάλαμε λίγο από το πρόγραμμά σας, καθώς έχω ενημερωθεί ότι ξυπνάτε πάρα πολύ πρωί. Θέλω να ξεκινήσουμε και να μου πείτε ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί μπορεί να γίνουν πριν το 2020 ενάντια στον κορονοϊό, δηλαδή σε 2-3 μήνες από σήμερα. Τι λένε οι τελευταίες εξελίξεις, να ξεκλείσουμε από εκεί. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να σας πω καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ως κριτικοπούλα, βέβαια, είμαι με μεγάλη μου χαρά να μιλήσω στην εκπομπή σας και επίσης πολύ περήφανη γιατί αποφύτησα το Πανεπιστήμιο Κρήτη στην Ιατρική και είμαι πολύ τυχερή για τη μόρφωση που πήρα, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα βρισκόμουν εδώ. Και μια ευκαιρία να ευχαριστήσω πραγματικά όλο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τους καθηγητές μου και να πω ότι πραγματικά οι Ελλήνες γιατροί είναι παντού όπου και να πάνε ξεχωριστοί και η Ελλάδα μας πραγματικά είναι τυχερή που έχει αυτούς τους γιατρούς. Μάλιστα. Το σύστημά μας της ιατρικής βασίζεται στη βαθιά γνώση, στη φυσική διάγνωση και αυτά είναι κάποια πράγματα που χάνονται λίγο στο εξωτερικό. Οπότε απλά να πω εκεί λίγο την περηφάνεια μου για την ελληνικότητα και την κριτικότητά μου. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς για τον κορονοϊό, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Τώρα το αν θα ξεκινήσουμε το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βάλουμε στο μικροσκόπιο. Αλλά νομίζω απλά το γεγονός ότι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα έχουμε φτάσει να πιστεύουμε με πολύ βάσιμες πληροφορίες ότι θα έχουμε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό νομίζω είναι... Κυρία Ηλιάκη, υπάρχουν κάποιες κλινικές δοκιμές που για κάποιο διάστημα έχουν παγώσει. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη αυτή η ύπαρξη κάποιων παρενεργειών σε εθελοντές κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων κλινικών δοκιμών. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας μην αναφερθούμε συγκεκριμένα σε πανεπιστήμια και εταιρείες. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι πολύ εύλογο ερώτημα και νομίζω ότι αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει ο κόσμος να τα ρωτάει και πρέπει οι ειδικοί να τα αναλύουν και να τα εξηγούν. Κοιτάξτε, όταν ακούσαμε κάποια στιγμή πέρυσι, κατά το Μάρτιο, ότι οι επιστήμονες δουλεύουν σε εμβόλια και ότι πιθανά να έχουμε εμβόλιο, τότε φήμολο, υπήρχε φήμη ότι θα μπορούσε να ήταν και μέσα στο φθινόπωρο ή ακόμα και μέχρι το τέλος του χρόνου. Όλοι οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικοί, ήμασταν λίγο σκεπτικοί. Λέμε πώς θα συμβεί αυτό, διότι τα εμβόλια, φυσικά πάντα πρωταρχικό μέλημα είναι η ασφάλεια, γιατί κανένα εμβόλιο δεν βγαίνει. Ούτε χρησιμοποιείται στα παιδιά μας, το οποίο να μην είναι ασφαλές. Αλλά πιο πολύ ως προς το ότι πώς θα γίνει να έχουμε ένα καλό εμβόλιο. Σίγουρα θα είναι ασφαλές, δεν θα βγει αν δεν είναι ασφαλές. Αλλά πώς θα γίνει να έχουμε ένα τέτοιο εμβόλιο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κυρία Ηλιάκη, θα βγουν στην αγορά, υποθέτω, πολλά εμβόλια. Υπάρχουν αυστηρότερα ή λιγότερο αυστηρά πρωτόκολλα προκειμένου να διατεθεί ένα εμβόλιο στην αγορά? Υπάρχει περίπτωση για κάποιο εμβόλιο να έχουμε ορισμένες αμφιβολίες? Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για ένα εμβόλιο που βγαίνει από την Ευρώπη, από την Αμερική. Καμία αμφιβολία. Οι μελέτες είναι τόσο αυστηρές, υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα. Μιλάμε τώρα για μια φάση
μια μελέτη η οποία έχει 30.000 εθελοντές, η μισή που παίρνει το εμβόλιο, η άλλη μισή που δεν το παίρνει. Κανείς δεν ξέρει ποιος παίρνει τι, αλλά όλα καταγράφονται λεπτομερώς, με εξετάσεις. Και αυτό που έγινε πρόσφατα και πραγματικά χαρήκαμε που έγινε και το είδαμε ότι έγινε, είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε εθελοντές πάθει οτιδήποτε σοβαρό, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και ναι, να χρειάστηκε ένας νοσηλευτή. Αυτό λοιπόν οι επιστήμονες και μέσα στη μελέτη και αυτοί που είναι εκτός μελέτης και δεν έχουν κανένα συμφέρον από το να βγει αυτό το εμβόλιο, μελετάνε τις συνθήκες με τις οποίες, για παράδειγμα, έγινε αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να έχει να κάνει με το εμβόλιο. Μπορεί να ζαλίστηκε ο άνθρωπος και αυτό μπορεί ακριβώς να έχει να κάνει με το εμβόλιο. Ένας άνθρωπος. Ερώτηση, αλυσίδα, ερώτηση, αλυσίδα. Σας κάνω μια πολύ καλή πάσα. Ναι. Ένας άνθρωπος νοσεί από κορονοϊό. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αναρρώνει από τον ιό. Υπάρχει κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες μετά, όπου παρουσιάζει κάποια προβλήματα που πιθανότατα να σχετίζονται με τον κορονοϊό? Δυσχέρεια αναπνοής, κόπωση, πόνοι στο σώμα. Υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα? Ναι, το βλέπουμε. Αυτό αρχίζουμε και το βλέπουμε τώρα, ξέρετε. Δηλαδή υπάρχουν ναι, άνθρωποι που νόσησαν και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν και μείναν στο σπίτι, αλλά παρόλα αυτά νιώσαν μία δύσπνοια, ένα πόνο στο στήθος. Και βλέπουμε ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουν ένα μήνα μετά, δύο μήνες μετά και μας μιλάνε ακριβώς για αυτά τα θέματα. Για κόπωση, για προβλήματα στην αναπνοή. Κάποιοι έχουν αναπτύξει καρδιοπάθεια, γιατί έχει πρόβλημα η καρδιά τους. Και φυσικά αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό σε όσους νοσηλεύτηκαν. Δηλαδή μπορεί να μην πέθανε. Έχουμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν νοσήσει πριν από χρόνια από τον SARS-12 και 12 χρόνια μετά τη μόλυνσή τους είχαν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα και βέβαια είχαν καταγράψει και υψηλότερα επίπεδα χοληστερίνης. Σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαστε ανοιχτοί, μελετάμε, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε. Το γεγονός είναι ότι ιδίως οι άνθρωποι που νοσηλεύονται, ξέρετε ότι εστιαζόμαστε στους θανάτους και λέμε «Α, εντάξει, okay, οι θάνατοι είναι ίσως γύρω στο 1% το πολύ των κρουσμάτων». Αλλά αυτό που δεν μπαίνει στο μικροσκόπιο είναι πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν, δεν πέθαναν. Και αυτό που είδαμε εμείς στη Μασαχουσέτη, εμείς στο νοσοκομείο μας, νοσηλεύσαμε γύρω στα 1.000 άτομα συνολικά από το Μάρτιο. Ναι. Φτάσαμε σε κάποια στιγμή να έχουμε γύρω στα 100 άτομα ταυτόχρονα μέσα στο νοσοκομείο μας με τον κοροναϊό, κάποια από αυτούς φυσικά στην εντατική. Και έτσι είδαμε την νόσο πρώτο χέρι και πάρα πολύ έντονα εδώ. Και αυτό που είδαμε πραγματικά και μας έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι είδαμε και νέους ανθρώπους οι οποίοι φαινομενικά ήταν υγιείς. Δηλαδή μπορεί ένας τριαντάρης απλά να έχει μια πολύ ελαφριά παχυσαρκία, δηλαδή αυτό που λέμε μια μπυροκυλιά, και παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος να μην έχει καλή έκβαση. Δηλαδή μπορεί να διασωληνωθεί, μπορεί να επιβιώσει, να βγει από το νοσοκομείο μετά από ένα μήνα, αλλά μπορεί να έχει νεφρική ανεπάρκεια, νεφρά μπορεί να μην λειτουργούν και να χρειάζεται υπάρχουν πάθηση, μπορεί να έχει πάθει εγκεφαλικά. Είδαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες το δίμηνο Οκτώβρης-Νοέμβρης αναμένεται οι θάνατοι να αυξηθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Κοιτάξτε, αυτό που φοβόμαστε τώρα είναι... Ναι, ξέρουμε ότι ο ιός αυτός και το είδαμε και το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ότι ναι, είχαμε καλό καιρό, βγαίναμε έξω, αλλά παρόλα αυτά είδαμε μια έξαρση και ξέρουμε ότι η έξαρση αυτή έχει να κάνει με το πώς μεταδίδεται το ιός και αν εφόσον βγήκαμε έξω χωρίς μάσκες, ανοίξαμε λίγο απότομα. Το είδαμε ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα δυστυχώς περιμένουμε ότι θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Πρώτον, διότι θα μπούμε μέσα στα σπίτια. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί στην Ελλάδα, ναι, διότι στην Κρήτη μας, ο καιρός παραμένει καλός για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θα μπούμε μέσα στο σπίτι. Θα καλέσουμε φίλους μας στο σπίτι, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει φυσικά. Και αν παραμείνουν ανοιχτά εστιατόρια και μπαρ και μπει ο κόσμος και μέσα στα εστιατόρια και μέσα στα μπαρ, περιμένουμε πρόβλημα. Κυρία Ελιάκη, περιμένουμε και τη γρήπη. Βέβαια, ερώτηση. Ναι. Τα σχολεία στην Ελλάδα
έπρεπε να ανοίξουν την ημερομηνία που άνοιξαν σήμερα. Είχαμε επίσημη πρώτη πρεμιέρα στα σχολεία 14 Σεπτεμβρίου. Και δεύτερο ερώτημα, εάν πιστεύετε ότι η χρήση μάσκας σε μικρούς μαθητές είναι κάτι το οποίο απαραίτητο και μία προϋπόθεση προκειμένου να μην υπάρξει έξαρση του κορονοϊού. Κοιτάξτε, το άνοιγμα των σχολείων είναι υγεία. Είναι υγεία για τα παιδιά, είναι υγεία για τους γονείς. Αυτές είναι πολύ δύσκολες αποφάσεις και παίρνονται με πολύ μεγάλη σκέψη και είμαι σίγουρη ότι αυτή η σκέψη μπήκε όταν ανοίξαν τα σχολεία μας. Είναι αυτονόητο αυτό. Αν οι τάξεις έχουν πάρα πολλά παιδιά, ναι. Αν δεν ανοίγουν τα παράθυρα να μπαίνει πολύ αέρας, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μαθήματα έξω. Και μάσκες, κοιτάξτε, τα παιδιά, όχι οι έφηβοι, αλλά τα μικρότερα παιδιά ακούνε τις δασκάλες, βλέπουν τι κάνει το ένα και το άλλο και ακολουθούν. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό να δείξουν. Για ιατρικούς λόγους. Βέβαια, για ιατρικούς λόγους να δείξουν αυτή την ωριμότητα, να φορέσουν τη μάσκα για κάποιες ώρες προκειμένου να προφυλαχτούν. Ναι, νομίζω και το είδαμε και σε άλλες χώρες και είναι αυτό η ψυχολογία του μικρού παιδιού. Θέλει να κάνει το σωστό. Η έφηβη, εντάξει, είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση εκεί. Είναι λίγο πιο. Έχουν έτσι πιο πολύ άποψη και τα λοιπά, αλλά Μάλιστα. νομίζω ότι και εκεί, αν υπάρξει το σωστό μήνυμα, δεν Μάλιστα. υπάρχει ιατρικός λόγος για τον οποίο να μην φορεθεί η μάσκα, δηλαδή δεν είναι αντιγυνή η μάσκα. Μάλιστα. Και αυτό σώζει ζωές και το είδαμε. Ωραία. Το είδαμε. Η μάσκα λοιπόν σώζει ζωές, δεν είναι αντιγυνή, κάτι το οποίο μας τονίζει η κυρία Ηλιάκη, η οποία είναι λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κυρία Ηλιάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι, πιστεύω, ανοιχτή πρόσκληση να τα ξαναπούμε μέσα από το Crete σήμερα και γενικότερα μέσα από την Crete TV το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαρίστως. Να προσέχετε. Να είστε καλά.